συναισθηματικά για σένα? Εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενος που έβαλα τον γκολ. Εντάξει, και αν ήταν ισοπαλίας. Αλλά τα συναισθήματα είναι απερίγραπτα. Πολύ χαρούμενος. Και τώρα το κεφάλι χαμηλά και δουλειά. Πάμε. Ήταν κάτι το οποίο σε ξαφνίασε, δηλαδή να σε χρησιμοποιήσει ο προπονητής του δεκάδα, ενώ για τις προηγούμενες ημέρες, προετοιμασία, ψυχολογία. Εντάξει, δεν ήταν κάτι το ξαφνιστικό, γιατί περίμενα ότι θα με χρησιμοποιήσει ο προπονητής μου και μου είπε να παίξω όσο καλύτερα μπορώ, γιατί είναι η αρχή. Ο πρώτος που σου τηλεφώνησε μετά το παιχνίδι, ποιος ήταν? Ο πατέρας μου και η μητέρα μου. Εντάξει, βασικά πολλά τηλέφωνα έπεσαν, αλλά εντάξει, πρώτα ήταν ο πατέρας μου και η μητέρα μου. Μου λέει να μπεις και να παίξεις έτσι όπως παίξεις στην προπόνηση. Είμαι καθόλου άγχος και αυτό που ξέρεις. Τι είναι ο όνειρός σου αυτή τη στιγμή? Ναι, φυσικά και το όνειρό μου. Εντάξει, είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή σε ένα τέτοιο μάτς στο Europa League. Εντάξει, και την αξιοποίησα έτσι όπως έπρεπε. Μου μπήκες και έβρισες και τα χειροκροτήματα από τον κόσμο κάποιες ενέργειες. Εντάξει. Εντάξει, σαφώς πολύ καλά. Τα συναισθήματα ήταν στα ύψη και έτσι παίζει πιο ελεύθερα με τον κόσμο πλάι σου. Πώς παραμένεις τώρα από τους Γερμανούς, τι πρέπει να κάνεις? Δουλειά στην προπόνηση. Και εντάξει, αυτό πιστεύω πιο πολύ.